Hello και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου με ένα βίντεο το οποίο είναι αφιερωμένο στα μαλλιά. Ήρθε το καλοκαίρι, χρειαζόμαστε έξτρα περίποιηση στα μαλλιά και μάζεψα 10 προϊόντα και κομμωτηριακά αλλά και από το σούπερ μάρκετ, τα οποία παιδιά πραγματικά θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας, να σας πω τη γνώμη μου και γενικά να βρούμε τα καλύτερα προϊόντα για τα μαλλιά μας στο καλοκαίρι. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το dedicated hair video, συνεχίστε να βλέπετε. Αν το παρατηρείτε, πρώτη φορά που γυρίζω βίντεο με νέα κάμερα, νομίζω ότι θα φανεί στην ανάλυση. Περιμένω τα σχόλια σας να μου πείτε αν σας αρέσει καλύτερα από την προηγούμενη. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα αυτή την ανανέωση στο κανάλι μου, καθώς παιδιά νομίζω ότι είχε κουράσει η προηγούμενη μου κάμερα, μου δημιουργούσε θέματα, μου έκανε θολούρες, μου έκανε αντανακλάσεις με τα ρούχα και νομίζω ότι αυτό το upgrade πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το κανάλι. Και πάω να ξεκινήσω κάνοντας shout out σε ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό brand. Δεν μπορούσα να λείπω από το σημερινό βίντεο, πέρα από τα προϊόντα που θα σας δείξω στη συνέχεια, τα οποία είναι περιποίησεις, κάποια αξεσουάρ για τα μαλλιά. Γενικά εγώ λατρεύω να κάνω χτενίσματα στα μαλλιά μου, γι' αυτό το λόγο τα έχω και μακριά, για να τα κάνω κοτσίδες, για να τα πιάνω με στέκες. Βλέπετε ότι σήμερα έχω κάνει αυτό το κλασικό το μάντι, το inspired το look, το οποίο ήταν παντού όλο τον προηγούμενο καιρό. Και θα σας δείξω κάποια προϊόντα τα οποία πήρα από Honolulu Headbands. Παιδιά, πρόκειται για μια φανταστική εταιρεία η οποία είναι ελληνική και θέλω να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, έχουμε φυσικά λίγο απ' όλα. Θα ξεκινήσω με δύο προϊόντα τα οποία πήρα για την παραλία, καθώς λέω να ξεκινήσω επιτέλους να πάω για μπάνια. Πήρα παιδιά αυτή τη φανταστική κορδέλα, η οποία είναι πετσετέ, και είναι ότι πρέπει αφού το έχεις βραχεί. Όλα τα προϊόντα έχουν φυσικά το logo της εταιρείας, το βλέπετε εδώ τι ωραίο είναι. Και πήρα και αυτό εδώ το φανταστικό σκράντσι, το οποίο είναι σε αυτήν την απόχρωση που εγώ παιδιά λατρεύω, όλα πετσετέ. Και για τις πιο καθημερινές εμφανίσεις πήρα αυτό εδώ το τέλειο με μαλακή fit clip, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ ποιοτικό, έχει πολύ ωραίο μηχανισμό και γενικά μου αρέσει πολύ η αντίθεση που θα κάνει με τα μαλλιά μου. Και last but not least, μια στέκα την οποία έχω ήδη κατά ευχαριστηθεί. Τη βάζεις έτσι τσακ πάνω από οτιδήποτε, είναι χάλια τα μαλλιά σου, δεν είναι χάλια. Μ' αρέσει ήδη να την κρατήσω και για το βίντεο παιδιά, είναι εκπληκτική και πραγματικά δείτε μια ματιά στο site, θα σας το έχω εδώ, θα σας έχω και το Instagram, χαζέψτε τα όλα πάρα πολύ ωραία ελληνικά και sustainable. Μου άρεσε και λίγο η στέκα για να κάνω το βίντεο, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσω το look χωρίς αυτή, καθώς έχω κάνει πάρα πολύ grande εμφάνιση, καθώς θα βγω το βράδυ παιδιά. Και πάω γρήγορα στα προϊόντα. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα τα οποία πήρα από Parfimo. Παιδιά, ξέρετε ότι το Parfimo το έχω λιώσει, έχω πάρει πάρα πολλά αρώματα συγκεκριμένα από εκεί, καθώς έχουν πάρα πολύ καλές τιμές και γενικά είναι επώνυμα και πάρα πολύ καλά. Και παιδιά, βρήκα ότι το Parfimo είχε την καλύτερη τιμή στα προϊόντα Olaplex. Οπότε δεν δίστασα να πάω να πάρω τα δύο αγαπημένα μου. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτά. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να τα βάλω ξανά σε αυτό το βίντεο, καθώς είναι προϊόντα τα οποία συνεχίζω να χρησιμοποιώ. Το πρώτο από αυτά είναι το νούμερο 6, το Bond Smoother, καθώς το παλιό μου το έχω φτάσει εδώ πραγματικά, δηλαδή έχει ακόμα οριακά για 2 φορές και παιδιά είναι ένα προϊόν το οποίο δεν αλλάζω τώρα για το καλοκαίρι. Με αυτό είναι που μπορείς να κάνεις τον slick bun και ουσιαστικά να αφήσεις το προϊόν αυτό να μείνει στα μαλλιά σου και να το κάνεις σαν θεραπεία. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ μετά το λούσιμο, καθώς διώχνει όλο το φριζάρισμα και βοηθάει τα μαλλιά στο να στυλιζαριστούν μόνο τους. Δηλαδή, αν τα ισιώσεις θα μείνουν ίσια, αν τα κάνεις μπούκλα θα τα κρατήσει μπούκλα. Γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι είναι underrated, είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα από Olaplex και πραγματικά το προτείνω. Επόμενο φανταστικό προϊόν από Olaplex, το οποίο φυσικά σας το έχω δείξει, δεν είναι άλλο από το νούμερο 7 και συγκεκριμένα το λαδάκι της εταιρείας. Το χρησιμοποιώ full το καλοκαίρι, καθώς όταν επιλέγω να βάλω θερμότητα είναι το μόνο λάδι το οποίο κάνει φανταστική θερμοπροστασία. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το χρησιμοποιώ τόσο γενικά δάτος, ίσως το έχω πει, το χρησιμοποιώ καθαρά για θερμοπροστασία και παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ και πολλές φορές αυτά τα δύο τα αναμειγνύω, δηλαδή μετά το λούσιμο θα βάλω λίγο από αυτό και 2 σταγόνες από αυτό. Είναι τα μόνα προϊόντα τα οποία θεωρώ ότι αξίζει να πάρετε και να έχετε στη συλλογή σας από Olaplex. Φανταστικά, ειδικά για τώρα το καλοκαίρι. Και πάμε τώρα στο επόμενο κομμωτηριακό και επώνυμο προϊόν το οποίο έχω να σας δείξω, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό εδώ το λάδι από HH Simonsen. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας το είχα δείξει το προηγούμενο Beauty Haul που είχα κάνει, θα σας έχω κάπου εδώ το link. Παιδιά, το έχω χρησιμοποιήσει. Βλέπετε πόσο έχω βάλει, που καταλαβαίνω ότι είναι αρκετό για λάδι, καθώς αυτό πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ και βάζει ίσα ίσα ένα pump και παιδιά έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα μαλλιά μου. Θεωρώ ότι την υδατώνει πάρα πολύ, τα βοηθάει πάρα πολύ στο στυλίρισμα, μου αρέσει καλύτερα από το τσι, πράγμα το οποίο δεν περίμενα να πω ποτέ εγώ προσωπικά σε αυτό εδώ το κανάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, το συγκεκριμένο που έχω εγώ δίνει και πάρα πολύ shine και παιδιά σας το προτείνω, θα έχω κάτω το link, δεν ξέρω από που μπορείτε να το πάρετε, σίγουρα από το Colorwaves από το οποίο μου ήρθε εμένα, αλλά ίσως και από άλλα site, εγώ θα σας έχω κάτω κάποιες προτάσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι το λάδι το οποίο θα έχω μαζί μου σε όλες τις διακοπές. Και παιδιά, πάω τώρα αισίως στα προϊόντα σούπερ μάρκετ και γενικά Hondos Center, κοινώς τα προϊόντα ευρείας τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού. Και θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο ειλικρινά με έχει απογοητεύσει. Πρόκειται για αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι από OGX, το Nourishing Coconut Milk, το οποίο είναι ένα serum, το οποίο υποτίθεται ότι είναι για να μην ανοίγουν τα μαλλιά και να μην παθαίνουν ψαλίδα. Έχει ένα πάρα πολύ έντονο άρωμα καρύδας, το οποίο δεν μου αρέσει. Γενικά εμένα η καρύδα μου αρέσει πάρα πολύ, απλά αυτό μυρίζει σαν χαλασμένο γάλα καρύδας, παιδιά. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Βέβαια, τώρα που το βάλω πάνω στα μαλλιά μου, δεν είναι ότι μυρίζει τόσο άσχημα. Απλά θέλω να δείτε πόσο βαρύ είναι και πώς δίνει στα μαλλιά αυτό το αίσθημα το ότι είναι λιπαρά και λαδωμένα, το οποίο φυσικά εμένα δεν μου αρέσει. Γενικά μου αρέσουν τα λάδια να είναι ελαφριά. Απλά η χρήση στην οποία εγώ θα συνεχίσω, ας πούμε, να το χρησιμοποιώ είναι όταν τα μαλλιά μου τα νιώθω πάρα πολύ χάλια, σαν μάσκα, και στην πορεία να λούζομαι. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο θα το έβαζα με το τολισμό μου, παρόλα αυτά θα το κρατήσω και θα το χρησιμοποιήσω, καθώς έχει μια πολύ ωραία μαλακτική και ενυδατική δράση στο μαλλί. Παρόλα αυτά, έτσι, ειλικρινά δεν είναι ότι μπορείς να βγεις έξω και δεν έχει να κάνει με την ποσότητα που έβαλα, καθώς παιδιά έβαλα πάρα πολύ λίγο. Γενικά είναι ένα προϊόν που θέλει προσοχή. Πείτε μου αν το χρησιμοποιείτε και σας αρέσει κάτω τη γνώμη σας και πάμε στα επόμενα. Επόμενο προϊόν, το οποίο παιδιά το πήρα από το Super. Και ειλικρινά ενθουσιάστηκα που το βρήκα και το θυμήθηκα, καθώς το χρησιμοποιούσα χρόνια πριν. Είναι αυτό εδώ, από Elvive συγκεκριμένα, το Full Resist Brush Proof Cream. Παιδιά, είναι για αδύναμα μαλλιά με τα συνασπάνε, είναι ουσιαστικά μια κρέμα η οποία δεν ξεβγάζεται. Και τι είναι, είναι σαν ένα leave-in conditioner, το οποίο παιδιά μυρίζει τόσο καθαριότητα. Και αυτές τις μέρες που είσαι στις διακοπές ή που λούζεσαι επειδή έχεις υδρώσει και θες κατευθείαν να βγεις έξω, έχει το απόλυτο άρωμα φρεσκάδας. Μου αρέσει πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία για styling, δίνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση στα μαλλιά. Θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι αρκετά καλό και decent για την τιμή του και για drugstore, και θα μπορούσα να πω έτσι πολύ γενικά ότι είναι ίσως ένα dupe για την Olaplex τη νούμερο 6. Σε καμία περίπτωση δεν το θεωρώ εισάξια, απλά αν θέλετε κάτι κοντά σε αυτό ή θέλετε να καταλάβετε περίπου πώς είναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική και πραγματικά το άρωμα μένει στα μαλλιά για μέρες. Είναι αυτό που τα λύνεις και λες αχ τι ωραία που μυρίζουν, είναι σαν να μόλις να λούστηκα, είναι φανταστικό. Επόμενο προϊόν το οποίο πήρα και συγκεκριμένα από Schwarzkopf και τη σειρά Gliss είναι αυτό εδώ το Oil Nutritive Hair Repair, το οποίο τι είναι, είναι ουσιαστικά ένα νερό το οποίο είναι conditioner, παιδιά, μυρίζει φανταστικά και εγώ αυτό το πήρα για να ψεκάσω τα μαλλιά μου μετά τη θάλασσα. Συγκεκριμένα το βάζεις έτσι, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Μυρίζει σαν καραμέλα, γενικά μυρίζει πάρα πολύ γλυκά. Και παιδιά είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ το βάζω μετά τη θάλασσα για να μαλακώσω τα μαλλιά μου με λίγο χτένα και να συνεχίσω κανονικά τη βόλτα μου. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα το έχω στη τσάντα μου όλο το καλοκαίρι. Θα κάνω σίγουρα και κάποιο βίντεο dedicated με summer προϊόντα. Απλά θέλω να σας πω ότι όταν βρίσκετε τέτοια conditioner σε τελείως υγρή μορφή και σε μορφή spray, αυτή είναι η χρήση για την οποία ενδείκνεται και είναι πραγματικά τέλεια. Επόμενο προϊόν το οποίο πήρα από το Super ξανά και παιδιά είναι μια μάσκα μαλλιών, είναι αυτή εδώ από Gliss, η Power Treatment Protein 4-1 μάσκα, η οποία παιδιά είναι φανταστική, την είχα χρησιμοποιήσει και πέρσι, μυρίζει πραγματικά συγκλονιστικά, τελείως κομμωτήριο. Μου αρέσει πάρα πολύ και την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ στις καλοκαιρινές μου διακοπές τη συγκεκριμένη. Είναι μια μάσκα η οποία κάνει πάρα πολύ μαλακά τα μαλλιά. Εγώ γενικά σας έχω πει ότι δεν χρησιμοποιώ conditioner, αλλά χρησιμοποιώ μόνο μάσκα μαλλιών. Οπότε τη βάζω επί τόπου στο ντους και μου αρέσει πάρα πολύ. Την είδα, τη θυμήθηκα, την πήρα. Και παιδιά θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες μάσκες που κυκλοφορούν στα Hondo και γενικά στα προϊόντα ευρείας. Έτσι κάνετε την. Και τώρα πάω στα προϊόντα styling, τα οποία ξέρετε ότι λατρεύω και αγαπώ. Και συγκεκριμένα θα σας δείξω τη νέα προσθήκη στη συλλογή μου που δεν είναι άλλη από αυτή εδώ. Πρόκειται για τη σειρά της L'Oréal της Stylista και συγκεκριμένα το Braids, το οποίο παιδιά είναι ένα Braid Milk, έτσι το λέει. Είναι ουσιαστικά μια κρέμα, η η οποία μυρίζει συγκλονιστικά. Γενικά, για κάποιο λόγο αυτά τα προϊόντα έχουν τόσο ωραίο άρωμα. Μυρίζει σαν, τι να σας πω, σαν καραμέλα το συγκεκριμένο. Και ουσιαστικά τι κάνεις? Το βάζεις πριν να πλέξεις κοτσίδες, πλεξούδες, που εγώ παιδιά πλέκω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ για να μένουν έτσι και με αυτά τα μαλλιά μου. Και ουσιαστικά πέρα από λάμψη και γυαλάδα που δίνει, ας πούμε, στην τρίχα, τη βοηθάει πάρα πολύ να μείνει και να μην πετάγονται τουφάκια και να έχεις αυτό το fly out effect. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα προϊόν έξτρα, δεν είναι ότι το χρειάζομαι και το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, απλά είναι ένα προϊόν που μου φτιάχνει το κέφι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας το δείξω. Επόμενο προϊόν από την ίδια σειρά, το οποίο παιδιά έχω λιώσει, είναι αυτό εδώ και συγκεκριμένα είναι το The Beach Wave Mist. Το έχω πάρει πάνω από 4 φορές σε όλη μου τη ζωή, που είναι πάρα πολύ καθώς δεν τελειώνει και παιδιά είναι το προϊόν το οποίο ψεκάζω πριν κάνω οποιαδήποτε κατεργασία θερμική στα μαλλιά μου, καθώς έχει μέσα λίγο λακ και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο να σχηματιστούν. Είναι το προϊόν το οποίο βοηθάει μπούκλες να μένουν, το σπάσιμο στο μαλλί να μένει και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η σύστασή του. Είναι πιο ανάλαφρο και το χρησιμοποιώ όταν δεν θέλω να βάλω λακ, αλλά θέλω να κρατήσει το χτένισμα. Σας το έχω ξαναδείξει. Είναι ένα Holy Grail προϊόν, σε αντίθεση με το προηγούμενο, το οποίο σας λέω είναι λίγο έξτρα, είναι για εμένα και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Φανταστικό. Και τελευταίο Holy Grail προϊόν, πάλι από την ίδια σειρά, το οποίο σας το έχω ξαναδείξει, το τελειώνω και πραγματικά το χρησιμοποιώ συνέχεια, το έχω και αυτή τη στιγμή στα μαλλιά μου, είναι αυτό εδώ από L'Oréal Stylista, το The Pixie Cream Wax. Παιδιά, πρόκειται για μια πομάδα η οποία μυρίζει φανταστικά. Είναι πάρα πολύ ωραία για να στυλιζάρεις τα μαλλιά σου σε κότσο και σε σλίκα λογοουρά. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τη χρησιμοποιώ full. Τη χρησιμοποιώ και μετά το ίσιο, μα έτσι λίγο φευγαλέα, για να γίνεται αυτό το κομμωτηριακό, το ίσιο το μαλλί. Και παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ, καθώς δεν κάνει τα μαλλιά να κολλάνε. Λίγες πομάδες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτή είναι μία από αυτές. Σας την προτείνω να την πάρετε όσο την έχετε πάρει. Πολύ οικονομική πομάδα και φανταστική. Και για να κλείσω, παιδιά, το βίντεο σωστά, θα σας δείξω δύο προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ συνεχώς, δεν τα αποχωρίζομαι και είναι τα πιο basic προϊόντα μου. Δεν είναι άλλα από αυτά τα δύο. Συγκεκριμένα πρόκειται για την λάκα από Go To Big Loot της WatchCorp, η οποία είναι φανταστική, μου αρέσει πάρα πολύ. Σας την έχω δείξει αρκετές φορές. Είναι η μόνη που αγοράζω και πραγματικά δεν την αλλάζω. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς κοκαλώνει τα μαλλιά και το πόσο δυνατή είναι. Και παιδιά, ο μόνος αφρός ο οποίος χρησιμοποιώ είναι συγκεκριμένα από Βέλα, αυτός εδώ, καθώς μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμα, η υφή του, η μυρωδιά του. Γενικά είναι ο μόνος αφρός που χρησιμοποιώ χρόνια. Ήθελα να σας τα δείξω και στα δύο προϊόντα, καθώς τα ανανεώνω συνεχώς και είπα να σας δείξω ποια προτιμώ. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Νομίζω ότι σας έδειξα πάρα πολλά προϊόντα για τα παλιά. Σας θύμισα ίσως και κάτι από τα παλιά με κάτι τέτοια προϊόντα τα οποία ίσως να έχετε ξεχάσει. Γενικά χάρηκα πάρα πολύ που μοιράστηκα μαζί σας όλα αυτά τα προϊόντα. Θέλω να μου γράψετε κάτω τη γνώμη σας, αν σας αρέσουν κάποια από αυτά, άμα σας άρεσε κάποια πρόταση όπως π.χ. αυτή εδώ. Εννοείται θέλω να πάτε να τσεκάρετε τα φανταστικά προϊόντα από Honolulu Headbands, τα οποία είναι τέλεια. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα κλείσω το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε ένα like και να subscribe στο αυτό το κανάλι, καθώς θα με βοηθούσε πάρα πολύ να συνεχίσω τα βίντεο μου. Παιδιά, να ξέρετε ότι θα έρθω δρυμύτερη με συνεχώς, με μακιγιάζ, πείτε μου σας αρέσει αυτό το look. Για πείτε μου αν θέλετε να σας το κάνω. Αυτά λοιπόν από εμένα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε πολλά φιλάκια.